Μα πες μου σε ποιο ομορφιά είναι αυτή. Όταν κάνεις δεν το δείχνει, δεν τρέπεσαι. Τι εμφάνιση είναι αυτή. Μίλησε μας, Ελένη, πρέπει να μας πει πώς είναι. Τι φόρα με αυτό το κόκκινο. Καταρχήν πώς βρέθηκα εκεί. Γιατί και εγώ όταν μου το πρωτό είπαν από Λορεάλ, ότι και μου το είπαν πολύ νωρίς. Δηλαδή νομίζω μου το είπαν όταν ήμασταν στο Παρίσι και κάναμε το γύρισμα του διαφημιστικού το Νοέμβριο. Δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί. Και μου λένε, ξέρεις, φέτος κανονίζουμε, θέλουμε να πάμε κι εμείς στις Κάνες και θέλουμε να έρθεις μαζί, θα πάμε μαζί. Δεν έχουμε ξαναπάει έτσι, σαν Ελλάδα δηλαδή, γιατί στο Φεστιβάλ των Κανών η L'Oréal Paris είναι χορηγός, από ό,τι κατάλαβα, καμιά 25 χρόνια. Και κάτι παραπάνω από χορηγός, δηλαδή, ας μην πω λεπτομέρειες, αλλά κατάλαβα ότι εκεί είναι πολύ αισθητή και έντονη η παρουσία της εταιρείας. Όταν μου το είπανε, εγώ έτσι όπως το άκουσα, ήταν τύπου να πάμε στις Κάνες φόλτα. Να δω κι εγώ πώς είναι φόλτα. Έτσι το κατάλαβα. Αφού λέω δεν πάω για γύρισμα, δεν πάω για φωτογράφηση. Γιατί πάω. Ηθοποιός δεν είμαι, βραβείο δεν έχω να πάρω. Σκηνοθέτης δεν είμαι, να πάω να δω τους άλλους σκηνοθέτες. Άρα λέω πάμε να δούμε κι εμείς έτσι. Δηλαδή να κάτσω κι εγώ να παρακολουθήσω. Πιω ένα καφέ. Είπα λοιπόν αμέσως, φυσικά ναι, να το δω κι εγώ πώς είναι, μου δίνεται μια ευκαιρία καταπληκτικά. Τα κάνουν και πολύ ωραία όλα αυτά τα ταξίδια, δηλαδή είναι ευχαρίστηση ακόμα και όταν πηγαίνουμε για διαφημιστικό. Είναι τεράστια εμπειρία. Όταν πλησίαζε ο καιρός λοιπόν, γιατί εδώ υπάρχει τρομερή οργάνωση, όλα τα πράγματα γίνονται, δηλαδή και αυτά όλα που κάναμε φέτος, όλες τις καμπάνιες, τις ζητάγαμε από πέρσι. Δεν είναι κάτι που το λέμε σήμερα και στείνεται σε ένα μήνα, με τίποτα. Είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε εμείς και κάνουμε. Όταν φτάσαμε λοιπόν περίπου κάνα μήνα πριν και μου λένε πρέπει να έρθεις να μιλήσουμε για το τι ακριβώς θα κάνουμε εκείνες τις μέρες εκεί, λέω πολύ ωραία, τι θα παρακολουθήσουμε, όχι, μου λέω, ας πούμε, τι έχεις να κάνεις. Λέω, εγώ τι έχω να κάνω. Όταν μου βγάλαν το πρόγραμμα και μου είπανε πρέπει να ράψουμε αυτά τα ρούχα, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, έχεις να κάνεις φωτογράφηση για αυτό, έχεις να κάνεις εκείνο, με ποιον θα θέλεις να κάνεις μια συνέντευξη από τις άλλες πρέσβυρες L'Oréal. Έμεινα, λέω, συγγνώμη, μην μου βάζετε πολλά γιατί δεν είμαι έτοιμη για όλα αυτά, μισό λεπτάκι, λέω, να τα δούμε, να τα συζητήσουμε. Όταν μου πάνε και το κόκκινο χαλί, λέω, τι ακριβώς θα κάνω εγώ εκεί. Λέω, θα περάσεις. Λέω, ναι, αλλά αυτές που περνάνε είναι, φαντάζομαι, ηθοποιοί. Μου λέει, μόνο ηθοποιούς έχεις δει. Και μοντέλ. Ναι, αλλά ξέρεις, στο μυαλό μας, όταν ακούμε φεστιβάλ, βεβαίως τα έχω δει όλα αυτά, αλλά δεν γράφανε στο μυαλό μου, γιατί στο τέλος της μέρας μου έμεναν ηθοποιοί. Φεστιβάλ και μου το γράφω. Ακριβώς. Και λέω, είστε σίγουροι. Μου λέει, φυσικά, μα αυτό γίνεται συνέχεια, κάθε χρόνο. Και αυτό που επίσης δεν ήξερα, καλά εντάξει, να σας πω την αλήθεια, είχα να αισθανθώ τέτοια αγωνία και τόσο τρακ από την εποχή που ξεκίνησα. Δηλαδή, πώς ήταν η πρώτη μου μέρα που παρουσίασα την πρώτη φορά δικιά μου εκπομπή στον πρωινό καφέ που μου τρέμανε τα πόδια και είπα: μπορεί και να λιποθυμίσω. Αλλά δεν πειράζει, έχουν πολλούς παρουσιαστές, θα το καλύψουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα αισθάνθηκα. Αλήθεια. Δεν θυμάμαι μέσα στο. Οι φωτογράφοι πολύ, τα φλάστα. Όχι, είναι που δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Δηλαδή, όλοι αυτοί που περνάγανε το έχουν ξανακάνει. Θυμήθηκα πολλές φορές ανθρώπους που μπαίνουν εδώ μέσα και έχουν τρομερή αγωνία και τους λέω: ρε παιδιά, είναι πολύ χαλαρό, γιατί έχετε τρακ. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε τι θα σας ρωτήσω δηλαδή. Τι αισθάνεται, με βλέπετε πώς είμαι. Είμαι ο πιο χαλαρός άνθρωπος που υπάρχει. Δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, μην φοβάστε. Τώρα λοιπόν που μπαίνω από την άλλη πλευρά και σε πιάνει μια ταχυπαλμία, ένα κλωσί. Και λες τώρα: εγώ τι κάνω, δεν μου έχουν πει ακριβώς, τι θέλουν από μένα. Τι πρέπει να κάνω για να το κάνω σωστά. Και πρέπει να είμαι εδώ. Και τι, πώς. Παιδιά, η οργάνωση όλου αυτού του γεγονότος, όλων αυτών των ημερών, το πώς οι άνθρωποι περνάνε για να περάσουν από αυτό το κόκκινο χαλί. Το πώς στείνεται, πώς οργανώνεται, πώς ακολουθεί ένας τον άλλον, πώς είναι όλα χρονομετρημένα, πού θα σταματήσεις, πότε θα μπεις στο αυτοκίνητο, ποιο είναι, εσείς από Ελλάδα, είσαι ξέρω εγώ L'Oréal Ελλάδας, άλλος L'Oréal ξέρω εγώ Αγγλίας, L'Oréal αυτό, δεν το ξαναπώ το L'Oréal, στο όλο θα λέω να το διαφημίζω, αλλά δεν θα ξαναπώ L'Oréal, ξέρετε για ποια εταιρεία μιλάω, γιατί μόνο με αυτήν έχω συνεργασία και χαίρομαι και πάρα πολύ. Το πώς λοιπόν ανά συγκεκριμένο χρονικό λεπτό ακολουθούμε ένα πρόγραμμα και όλο αυτό καλοκουρδίζεται και φτάνεις εκεί που σου λέω όταν άνοιξαν το αυτοκίνητο και μου λένε εδώ φεύγεις μόνη σου και περπατάς. Σου λέω δεν έχω ξανιώσει έτσι. Σου λέω το έχω ξεχάσει. Αισθάνθηκα πιτσιρίκα άσχετη. Δεν φάνηκε τίποτα πέρα από όλα αυτά. Η ψυχή μου το ξέρει. Αγέροχη. Πανέμορφη, λαμπερή. Υπέροχη. Να σας πω το κόκκινο, πραγματικά. Με βλέπετε, ας πούμε, εμένα εδώ. Ναι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, γιατί εγώ δεν το ήξερα, ότι ακριβώς δύο βήματα μπροστά μου είναι άλλη. Δύο βήματα μπροστά από την άλλη είναι μια άλλη. Δηλαδή, γενικώς είμαστε μια ουρά που απλά με συγκεκριμένο βηματισμό περπατάμε. Είναι πολύ μεγάλο. Ή οκ. Okay. Δεν έχω ξαναπερπατήσει ένα μέτρο σύγκριση. Θα σου πω στο επόμενο. Πλάκα κάνω, παιδιά, δεν είναι προς Θεού. Αλίμονο.
τι να σας πω τώρα. Είδα πάρα πολύ κόσμο, είδα όλους εκείνους που τους έβλεπα στα περιοδικά, που τους έβλεπα μέσα από ταινίες. Εμένα είμαι στο ίδιο ξενοδοχείο, γιατί στο ίδιο ξενοδοχείο είναι αυτό που όλοι εκεί μέναμε. Εκεί ήταν το μακιγιάζ μας, τα μαλλιά μας, τα ρούχα μας, τα πράγματά μας. Και από εκεί ήταν όλοι αυτοί που μας οργάνωναν πώς πρέπει να είναι η μέρα μας, τι υποχρεώσεις έχει ο καθένας για να κάνει. Και βεβαίως είχες το βράδυ ελεύθερο να επιλέξεις. Να πας σε ένα πάρτι, θες να πας να φας κάπου πάρα πολύ ωραία, θες να κοιμηθείς. Θες να φωτογραφτείς με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο να πίνετε ποτά. Πούλης μου, θα σε αφήσουν να σε δω καθόλου. Τι θα γίνει. Πάει η πρώτη μέρα. Πάει η δεύτερη μέρα. Εμείς θα βρεθούμε. Μέχρι και χθες μου στέλνει μηνύματα. Ελένη, έχεις κανένα κενό σήμερα για να πιούμε ένα καφεδάκι. Του λέω, Θοδωρή μου, ετοιμάζομαι για συνέντευξη και τρέμουν πάλι τα πόδια μου. Άσε, δεν έχεις ανάγκη, εσύ μου λέει. Θοδωρή μου, πότε θα γυρίσω πίσω. Η πραγματικότητα της Ελένης, η πραγματικότητα του Θοδωρή. Και εδώ, ρε, και εδώ.